Στο Next Morning Show με τον Νίκο, τη Μέρη και τον Πλάτωνα, κάναμε ένα birthday call στην Έλενα την Κρεοπόλη και συζητήσαμε για τα σημάδια όταν δεν έχεις βάλει υποσμητικό το πρωί. Καλημέρα, την Έλενα θα ήθελα. Ναι, εγώ είμαι. Σας συνδέω μισό λεπτό με τον υπεύθυνο της φιλοζωικής εταιρείας Παγκοσμίου Βεληνικούς που λέγεται Μάκης Ιωσηφίδης. Χαίρετε. Καλημέρα. Έλενα. Ναι. Λοιπόν, Έλενα, πήρα ένα κατσίκι από σένα, ακροπολείο δεν έχεις. Μην γελάς καθόλου, γιατί το κατσίκι μου είχε ένα ύφος πολύ μελαγχολικό. Το σκοτώσατε βάναυσα, Έλενα. Χρόνια πολλά, βρε! Έλενα, χρόνια πολλά! Next Morning Show εδώ. Εάν λοιπόν στις 3.30 ώρα το μεσημέρι μυρίζεις σαν αποδυτήριο ομάδας που έχει μόλις τελειώσει το παιχνίδι, να ξέρεις πως δεν έχεις βάλει αποσμητικό το πρωί και πως θα είσαι ένα τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους ανθρώπους που σου συναναστρέφονται. Επίσης, αν εκεί που κάθεσαι, ξαφνικά έρχονται πολλές μύγες. Καλές πόπου, πολλές μύγες ρε παιδί μου σε αυτήν την περιοχή. Δεν είναι αυτό. Ξέρεις που πάνε οι μύγες συνήθως. Ναι, έτσι κουραδίτσε. Ή αν τέλος πάντων πλησίασες για να δώσεις χρήματα σε έναν άστεγο που σου ζήτησε λεφτά και μόλις τον πλησίασες σου είπε κράτα τα και φύγε. Πάρε ένα αποσμητικό.